Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ με το Redmi Note 11. Έφτασε πριν από μερικές ώρες στα χέρια μου και πάμε να προχωρήσουμε με το καθιερωμένο unboxing βίντεο. Να σας πω ότι μπορείτε να το προμηθευτείτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr. Μάλιστα, αν είστε από τους πολύ πολύ γρήγορους και το παραγγείλετε, το αγοράσετε έως σήμερα το βράδυ, Κυριακή 6 Μαρτίου, θα το έχετε και σε special τιμή Early Bird, τη συγκεκριμένη έκδοση 464, θα την αποκτήσετε με 199 ευρώ, ενώ από Δευτέρα στα 229,90. 30 ευρώ κάτω λοιπόν για την έκδοση 464 και 30 ευρώ επίσης κάτω για την έκδοση 428, 2.30 έως απόψε τα μεσάνυχτα, 2.60 από αύριο Δευτέρα. Σε τρία χρώματα, Graphite Grey, Twilight Blue και Star Blue. Εγώ έχω στα χέρια μου το Twilight Blue, παρότι το κουτί απ' έξω είναι μαύρο, και με την έκδοση η οποία έχει NFC. Γιατί πολλά ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες πριν κυκλοφορήσει επίσημα στην Ελλάδα, ότι λέγανε κάποιοι ότι δεν θα έχει NFC. Έχει κανονικά έκδοση συγκεκριμένη NFC και μπορείτε με Google Pay να πληρώσετε κανονικά ασύρματα με την πιστωτική σας κάρτα, εφόσον την ενσωματώσετε. Αυτή είναι η συσκευασία. 464. Δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 1 TB και είναι δίκαρτο 4G. Μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM και microSD έως 1 TB. Τρέχει τον Snapdragon 680 και η οθόνη του είναι 6,43 ίντσες, τεχνολογίας AMOLED, 90Hz refresh rate, Full HD Plus έως 1000 nits φωτεινότητα, Sunlight Display για να φαίνεται πολύ καλά κάτω από τον ήλιο και Reading Mode 3.0 για να ξεκουράζει τα μάτια. Κάνουμε εμείς όμως το unboxing πριν επανέλθω με το review video. Quick Start Guide, Safety Notes, κάρτα εγγύησης, 2 χρόνια από τον επίσημο διανομέα την InfoQuest στην Ελλάδα. Έχει θήκη μέσα, πάντα μας αρέσει να υπάρχουν θήκες και βλέπουμε το χρώμα, το μπλε. Θα έρθω λίγο περισσότερο σε αυτό, αλλά να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Έχει τον γρήγορο φορτιστή, 33W, η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 5000 mAh, μπορεί να φορτίσει γρήγορα, πλήρως έως και μέσα σε περίπου μία ώρα με την γρήγορη φόρτιση 33W. Ο φορτιστής βρίσκεται μέσα στο κουτί και αυτό είναι, ευχαριστούμε πολύ την Xiaomi, γιατί τείνουν να μην υπάρχουν φορτιστές πια στο κουτί, και το καλώδιο USB σε USB Type-C. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Το κινητό φαίνεται ενδιαφέρον, η τιμή του είναι πολύ δελεαστική. Έχει, όπως είπαμε, NFC, IR Blaster, έξοδο ακουστικών με πιστοποίηση high-res audio, αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι και face unlock. Η selfie κάμερα είναι 13 MP, ενώ πίσω έχουμε μία τετραπλή με τον βασικό αισθητήρα 50 MP f1.8, έναν 8 MP ultra wide με f2.2 και δύο ακόμα, τον 2 MP, έναν macro και έναν depth. Μπορεί να τραβήξει βίντεο έως Full HD με 30 frames per second και ενσωματώνει στερεοφωνικά ηχεία. Υπάρχει κολλημένη, βλέπω εδώ πέρα, μία ζελατίνα, μία μεμβράνη προστασίας, οπότε έχετε μία αλφα προστασία, ίσως δεν χρειαστεί να βάλετε τζαμάκι, και το κινητό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον σε αυτό το χρώμα, με πάχος 8,8 χιλιοστά θα έλεγα, 8,09 χιλιοστά και βάρος 179 γραμμάρια. Τρέχει Android 11 με MIUI 13, και όπως είπα, θα μπορέσετε να το βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr. Κώστας Βλαχάκης, αυτό είναι το Redmi Note 11. Επανέρχομαι τις επόμενες μέρες με το review video. Bye bye!